Ωραία, μάγια μου. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα του έχει ένα πολύ γρήγορο ψαρεματάκι, το οποίο θα κάνουμε μια δοκιμή. Σας μιλάω τώρα γιατί έχει λίγο λαδιά έξω. Δεν είδαμε πολύ καλά τον καιρό. Τέλος πάντων, θα πάμε για καθετούλα, light καθετούλα, και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πείραμα σήμερα. Πήραμε αυτό το ωραίο το σκεύασμα της Μαρουκίου, Baku Baku Salt λέγεται. Είναι ενισχυτικό για δολώματα. Λοιπόν, έχουν πάρει τα δολωματάκια μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ενισχυτικό, ο Ζήσης δεν θα χρησιμοποιήσει. Να δούμε αν θα κάνει διαφορά στο ψάρεμά μας, αν θα έχουμε καλύτερη απόδοση, περισσότερα ψάρια. Θα κάνουμε μια δοκιμή. Λοιπόν, δεν είναι ιδανικές συνθήκες γενικά, οπότε σημαίνει ίσως ότι είναι και μια καλή, πολύ καλή περίπτωση να το δοκιμάσουμε, γιατί αυτά τα θέλουμε σε μη ιδανικές συνθήκες. Πληροφορίες, παιδιά, στο About Fishing για το συγκεκριμένο προϊόν. Θα σας βοηθήσω σε ό,τι και αν θέλετε, έχει πολλές ποικιλίες, αλλά χωρίς να λέμε πολλά, πάμε να δούμε λίγο κυριολεκτικά τι ψάρια πιάνει. Παιδιά, λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια δοκιμή, Baku Baku. Τι κάνω, βγάζω λίγα δολώματα, λιγάκι από τα λάτι. Κανονικά θέλει ένα μπολάκι, τώρα εμείς μπολάκι δεν έχουμε. Ρίχνουμε λιγάκι. Α, τώρα ας πούμε έβγαλα πολύ, δεν θέλει πολύ. Λίγο θέλει. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε καλά να πάει λίγο πολύ παντού. Λίγο για να μην μαυρίσει το δόλωμα. Να μην μας το σκοτώσει, γιατί αυτά είναι και ζωντανά τώρα. Λοιπόν, ίσα να πάει, ξέρετε, λίγο παντού. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πρώτη βολή. Εντάξει, είμαστε λίγο βαθιά και έχει λίγο αέρα και κύμα, αλλά οκ, θα το παλέψουμε. Zandetsu Elite. Επίσης μπορείτε να ρωτήσετε το κατάστημα About Fishing. Θα σας κατευθύνουν στο τι να πάρετε, άμα θέλετε να κάνετε καθετούλες, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε, παιδιά, τι μαγικά κάνει το συγκεκριμένο σκεύασμα. Τώρα ιδανικά θα έπρεπε να έχουν και λίγο γρασία αυτά πάνω να κολλήσει το αλατάκι μας, αλλά μπορεί να ρίξω λίγο νεράκι μετά. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε σε λίγο. Ελπίζω. Από την άλλη πλευρά, εγώ νόμιζα θα μας πάει από την άλλη. Θα μας πάει τώρα από τα βαθιά της ξέρας. Ω, πάνω είναι ρε! Ή πήρα κοκάλι στο ανέβασμα, ένα από τα δύο έγινε. Πολύ πιθανό και το δεύτερο, γιατί σου λέω είχε κίνηση. Πάντως εύκολα έρχεται. Κάκο κουκαλάκι θα πήρα, δεις γέλει τώρα. Α, καλό μου τώρα. Άι, καλό μου. Πόσο πέρα ήμουνε, ρε. Ναι, πακακιό. Ω, έφαγε κανονικά όμως. Σόπα, ρε φίλε. Οκ. Καλή αρχή. Έτσι και όσο θα ψάγει, στον αφρό τελείως. Ω, παπα. Ρε φίλε. Σόι, έλεγε. Το δες. Αυτό είναι με το κύμα, φίλε, αυτά είναι τα δύσκολα. Το πήρε. Ωραία. Άντε, θα βρήθεις. Τώρα και τώρα δεν θα αφήσω το πλανάκι. Εν τω μεταξύ ήθελα να κάνουμε ένα πείραμα, ε. Ε. Ναι, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, πότε, στις 9 όταν θα ανοιχτώσει, ε. Θα τον πλακώσω το ξύλο, ρε. Θα τον πλακώσω, αλήθεια σου λέω. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εσύ θα πάρεις. Εντάξει, κοκάλι είναι, ρε. Άραξε. Κοκάλι, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι το περίμενα. Δεν ξέρεις μετά τουπ χαμπ. Καλό που θα ρίξει με πάτου πάτου καμιχή. Πλάχα καλά. Ξέρεις, το πιες βάρνα απλά. Δεν το λέμε να παλεύει ιδιαίτερο. Ράβεις τι εννοώ. Σαββιδοκόκαλα είναι μόνο. Τι κοκάλι είναι αυτό, ρε! Μαλάκα! Ένα μικρό κοκάλι! Του γένου το κοκάλιδον. Είναι αυτός ο κολόκερος. Με τέτοιο κολόκερο έπαιρνα κι εγώ από θηρία. Άντε με ένα λίγο εγώ, με το παρακαλώ!
Παιδιά, βάζω μπρος λίγο τον πάω στο λιμάνι και θα συνεχίσουμε εμείς. Δύσκολος καιρός για τέχνη. Η αλήθεια είναι. Το δικαίωμα έχω δει καιρό. Όχι. Κάνει τη θαραμυθή από βροχές και τέτοια. Όπα. Πάρ' το καλά ρε φίλε. Όπα, πα, 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 πα. Από όχι. Όχι ρε πούστη. Τσιπουράκλα ήταν. Δεν μπορείς να φανταστεί τσιπουράκλα που ήταν αυτό τώρα. Ζήσει. Έκοψε ή έφυγε. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να έκοψε. Δεν ξέρω αν έκοψε. Δεν έκοψε, όχι. Όχι ρε φίλε τώρα. Αυτό είναι τον μπάκου μπάκου. Αυτό είναι τον μπάκου μπάκου. Όχι ρε μαλάκα τώρα. Το δες το καλάμι. Το δες το καλάμι. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Το δες. Ωραία. Άρτησε μια μαλακία. Παιδιά, δεν μπορούμε να καρφώσουμε καλά λόγω καιρού. Μας έρνει. Βαράω κούφια και όταν φορτίζω πλέον το καλάμι, το ψάρι έχει πάρει διπρέφα και φεύγει. Οπότε δεν έχει το χρόνο να καρφώσει σωστά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Τώρα πιο πολύ είναι θέμα δοκιμής, ελέγχου. Να δούμε τι ψάρια πιάνει κυριολεκτικά. Νάτος. Νάτος. Χαλαρά φρένα ή σοβαρό ψάρι. Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Πολύ, πολύ φρένα ρε φίλε. Πήρες την τσίπουρα μου, ρε, θα σε σκίσω. Δάσκα. Είναι όπως δάσκα, ρε, τώρα φαντάζεστε. Μπα, τσίπουρα θα είναι. Τσίπουρα θα είναι. Έχει χαλαρά, δεν είναι τόσο χαλαρά ρε φίλε. Τσίπουρα, τσίπουρα θα είναι. Άσε που έχεις πάει πάνω μου τώρα. Και έχω κι εγώ ψάρι πάνω. Άστο, δεν πειράζει. Βγάλω το δικό σου και μετά. Σίγουρα ρε. Ναι. Τσιπούρα είσαι πάρει. Σφίξτα μωρέ λίγο. Πάμε να το κόψω. Καλά. Και τι παράμα λέω, φάστε το χρήμα είναι. Όπου εμένα είναι πάνω, έχει πάρει δρόμο, έχει ποδαρώσει. Βαρέθηκα. Άστο μέρα να το πάρω μόνο. Απαπα. Κάνει ένας άνθρωπος τέχαλη, σωστά. Πάνω είναι, φίλε. Πάνω είναι, πρέπει μικρό. Άι, φέρει την τσιπούρα να τελειώνουμε. Αλλά καλή, καλή. Ναι, καλή είναι. Δεν σου είπα εγώ ότι έχασα ένα μεγάλο. Α, καλά, εντάξει. Ευτυχώς έφυγε. Αλλά καλή κακότερη. Ευτυχώς έφυγε. Άμα το φέρεις ποτέ... εντάξει, 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 εντάξει. Φτάνει, φτάνει. Μην το κάνεις αυτό. Τι θέλω με την τσιπούρα και εσύ είναι δικιά σου, δεν πειράζει. Και το ίδιο χαίρομαι. Μην το χάσεις τώρα. Μαλάκα δεν ανεβαίνει. Εντάξει, είναι κυλίσια σίγουρα. Δεν ξέρω βέβαια το καλάμι σου αυτό τι έχεις φτιάξει. Θες να το πιάσεις τα χέρια σου. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να βγάζεις το ψάρι. Γιατί σου λέω εγώ την κατάλαβα τη δικιά μου ότι ήταν τσιπούρα και όχι αστεία. Και υποψιάζομαι πως ήταν το κοπάδι και πήρες άλλη μέσα από το κοπάδι. Δεν εμένει. Και το σφίγγω, όταν σφίγγω να το κόψω. Δεν πειράζει, άστο. Και σταμάτα το λίγο. Οκ. Okay. Ανέβασε το. Μάζεψε μπόσκι. Πάει χρήσι να βράχωσε. Όχι. Πήρες πολύ βαρύ. Όχι. Πήρες βράχο, υπάρχει. Όχι. Ψάρι είναι. Ψάρι, ψάρι είναι. Ψάρι είναι. Λαμπουράν. Οκ. Okay. Τι να είναι το δεύτερο μαλάκα στο... Ε? Στο φω. Τι. Καλύτερο... Τσιπούρα είναι ρε φίλε, τσιπούρα είναι, σου λέω. Ή κανένα λιθρύνι τώρα, πατώζα, εγώ για τσιπούρα το βλέπω από τα κεφάλια. Σε έρωσε το μακρικό τσανο εσένα τώρα. Γιατί. Γιατί το πήρε πίσω από τα δόντια. Σίγουρα. Τι θα γίνει μεγάλε. Θες να πιάσετε τη μαλακά και δεν είναι μικρό. Δεν θέλω. Το βγάλεις εσύ. Σίγουρα. Ναι ρε, περίμενε. Πώς πρέπει να σφίξεις λίγο, δεν είναι... Θα το κόψω ρε, σαν να σφίξω, είναι αρκετά σφιχτό. Καλά, άιτε. Τρομπάρισμα, μάζεμα. Όχι απότομα, όχι απότομα ρε φίλε. Ανέβασέ το σιγά σιγά πάνω, μάζεψε γρήγορα. Ανέβασέ το πάνω, μάζεψε.
Καλά, θα βγει ποτέ. Θα βγει ρε, μια χαρά θα βγει. Θα είναι καμιά τσιπούρα τώρα, ένα κιλό. Θα σπάσουμε το πιμπί, λες. Σίγουρα. Άμα δεν είναι στραβοπιασμένο του πούστη. Λες. Είναι κανένα σπαράκι τώρα. Σπαράκι δεν είναι, ρε φίλε. Είναι καλό ψάρι, αλλά. Δεν ξέρω, είσαι πολύ απότομος. Βλέπεις τίποτα? Όχι. Τι είναι αυτό που μαλάκα με αυτό το νερό? Τι κάνετε εδώ, μια εταιρική ερώτηση. Α, καλά, εντάξει. Έχεις 10 μέτρα ακόμα, κάτσε. Όχι. Δεν θα πω τίποτα. Είναι καλό ψάρι. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Ρε. Τώρα η ερώτηση είναι γνωστή. Ναι. Τι μέλι γενέστε? Μέλι, μέλι. Και τη γανίτα πολύ. Είναι, δεν είμαι να σχολείτε. Είναι μεγάλο ρε φίλε. Είναι καλό. Αλλά όταν είναι μεγάλο το βλέπω, το νιώθω. Θα είναι καμιά 800 κιλής και τσιπούρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί στο είπα, εγώ αυτό έχασα, το κατάλαβα. Αυτές πάνε κοπαδιαστά. Πήρες τη δεύτερη, την τρίτη που είχε το κοπάδι. Την ίδια δεν νομίζω, γιατί την ξαναπαύτωσα. Κοίταξε, όχι από τη φαίνεται. Γιατί τη βλέπω είναι κάτω, δεν σηκώνεται. Το βλέπω κι εγώ, μη φοβάσαι. Άξι, την έχεις πάρει καλά, άμα ήταν θα έχει φύγει μέχρι τώρα. Με συγχωρείς, μάλιστα. Αχα, αχα, οχο. Σου λέω μαλακίες, νομίζω, κόπηκε. Αλήθεια? Ναι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Φίξε, φίξε τα φρένα. Δεν τα, δε, όχι, τα μια χαρά ήταν τα φρένα, γι' αυτό έκανα έτσι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Κρίμα, 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 κρίμα. Ήταν ωραίο ψάρι, φίλε. Σου λέω σαν, το, σαν αυτό που έχασα εγώ. Άντε, γεια, άντε, γεια. Κι εγώ πρέπει να χαλαρώσω λίγο. Καλό θα είναι. Με κούρασε, μαλάκα, κουράσε το χέρι μου. Φαντάζομαι. Το είδα, βασικά. Απλά έτσι να κουραστώ πρώτα εγώ και μετά το ψάρι. Τσιπούρα. Άκι. Ωραία, κάτι δικό μου θα τα κάνω τέτοιο. Ναι, ρε. Τι τέτοιο. Τέτοιο. Σου λέω 800 κιλίσια εκεί. Γιατί και εμένα το δικό μου το αυτό που έχασα πριν ήταν εκεί. Ωραία, που το κατάπιε φουλ. Δεν σώζεται. Πώς θα το πάμε, κρατήσουμε σκόρ ή να αφήσουμε το κοινό να αποφασίσει τι έγινε? Αφήστε το κοινό. Το κοινό. Κοινό, αποφασίστε. Μόλις τελειώσουμε το ψάρεμα, τι έγινε? Λοιπόν, αυτό δεν σώζεται. Θέλει απαγκιστρωτή και πάλι το έχει πάει τέρμα μέσα. Δυστυχώς θα κρατηθεί. Πάμε να δούμε. Οπα. Καλό πρέπει να είναι. Α, δεν είναι τέρας, μην χώνεσαι. Δεν είναι τέρας, απλά κάνει κεφαλάκι. Θα πω μια ιδέα κακιά. Κακιά. Κακιά είναι. Κακιά επί τόπου κακιά. Κάψουμε 25 ευρώ και το αγωνιδίζουμε. Όχι. Τι κάνουμε? Να πάμε και απέναντι. Τι είναι αυτό ρε! Τι καμπανάς είναι αυτό ρε! Το σκορ πώς πάει φίλε Μπάκου με απλό? Για πες. Μέχρι στιγμής. Το κοινό θα αποφασίσει, το κοινό. 2-0 ή 2-1, κάνετε 2-0. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Όχι ρε, τι χτυπήματα. Κι άμα ήταν σπαράκος, θα μετρήσουμε χτύπημα. Μετά στενώ και ψάρια που ξαγίστε ως άλλους. Τότε πάλι ισοπαλία είμαστε ρε φίλε. Γιατί έχασα κι εγώ με τη μία τη μεγάλη. Το ότι είμαι στη βάρκα, αλλά πάλι ήταν θέμα διαχειρισμού. Ναι, όχι, όχι, θα πάρουμε και τα χτυπήματα. Ναι. Μύρι για χλωροφύλλη, φίλε. Οπα. Οπα. Μου το έφαγε σίγουρα. Οπα, πα. Ο Παρασκευάς. Ναι.
Είναι πάρα πολύ μακριά τώρα για να καρφώσω, ξέρεις. Απλά ελπίζω ότι είναι πάνω. Μπα, έφυγε. Πάντως, φίλοι, η συχνότητα τσιμπημάτων έχω μεγαλύτερη. Αναλογικά. Οπα, πα, πα. Απαπα, απαπα. Έλα. Μικρό, μικρό. Κι αν είναι αγός πελό ψάρια μακριά μου. Μείον 20.000 συνδρομητές που δεν έχω. Θα έχει αρνητικό άθροιστη. Θα κάνω ένα subscribe και αυτοί που δεν είναι subscribe. Γεια σου, Τάκης. Γεια σου, καλημέρα. Δεν υπάρχει, θα έχεις πάρα πολύ χαλαρά τα φρένα. Ναι. Λίγο. Καμπανάς, λιθρίνη, κάτι καμπανάς μάλλον, εδώ που είμαστε. Ναι, δεν είσαι αυτό που θέλεις. Ξέρεις, εδώ έχεις καεί με το χιλόφυσα και το γιαούρδι. Απλά δεν έχω πολλά μέτρα, δε πούστη. Μα η λύση ποια είναι, να έχω χαλαρά τα φρένα. Πάμε! Καμπλέφτηκε. Κάτω. Το μπροστά, το καλάμι. Α, εντάξει. Δεν πειράζει, γεία πάνω απ' όλα. Βλέπεις τίποτα. Ναι. Ένα πράσινο νερό. Πότομος και παπαριές. Είσαι πολύ. Τι είπες, δε μα. Τι είπες τώρα, ρε φίλε. Μπράβο, ρε μαλάκα! Το άκουσες το! Ήμουν στα αρχίδια μου, λέει, κανένας καμπανάς το είναι. Ένα για καμπανάς φάνηκε. Και το βλέπω και πάση. Καμία σχέση τα χτυπήματα δεν ήταν με τέτοιο. Ω, μαλάκα, ωραίο, ωραίο. Πολύ καλό ψάρι, μπράβο. Μισό κιλί. Η άλλη ήταν διπλάσια. Στο είπα εγώ, κυλίσχε. Ήταν πολύ μεγάλο ψάρι. Πέρασε ένα ψάρι τώρα εδώ. Ωπα πα. Πάνω είναι. Όχι. Τι κύματα είναι αυτά, φίλε. Μη με ρίξετε, μη με ρίξετε, έχω ψάρι. Γιατί. Γιατί εγώ με το που τα είδα μαλάκα έκατα. Δεν πάνω μου. Και εγώ έμεινα όρθιος, ε. Α, α. Μαρί. Τσιρούπας. Έχει τσιρουπάκια πολλά, ε. Έχει τσιρουπάκια, ρε φίλε. Τι ωραίο είναι. Είδα την ουρά τώρα, ξέρεις. Ναι, ναι. Είναι γαμάτι όλη η φάση. Λοιπόν, μέσα σε φάση και δύο. Α, μαλάκα, καμπαλά. Α! Είναι μαλάκα, καμπαλά. Ρε μαλάκα, πώς θέλει. Έλα, μωρί τώρα. Κότω το. Έτσι προς το πάει, αυτό θα γίνει. Έλα ρε φίλε τώρα, με έχει καρφώσει 4 φορές, έτσι. Αλλά και έτσι που είναι. Ε? με άλλαξε τα φώτα τώρα αυτή. Αναστασία, φύγε πριν σε κάτω τη γανιτή, γιατί με νευρίασες τώρα. Γεια σου. Ωπα πα. Ωπα πα, είναι καλό φίλε. Νομίζω είναι καλό. Όχι. Δεν είναι καλό. Βλέπεις όμως. Εντάξει, δεν είπα ότι είναι μεγάλο. Απλά θα σου πω ότι έχει μαζεύει. Γεια σου, Κώστα. Πάχαμε ένα άτυκα, κατάλαβε τι είναι. Ναι. Δεν έχουνε. Δεν έχουν, όχι. Μια σταλιά είναι. Ω, μαλάκα. Αυτό ναι. Ω, Μαρίνα. Αυτό ναι, φίλε. Ούτε τσιπουρούκα, νομινού. Ναι, τσιπουρούκια. Ω, ναι. Καλύτερο. Καλύτερο, καλύτερο, καλύτερο. Τσιπουράκι είναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κρατήσιμο ή όχι. Γιατί τώρα ανεβαίνοντας θα έχεις ένα ελαφρένι. Έλα, φίλε. Έλα, αφούλιγα του τσιπουρούκου. Πες μου, δεν το κατάπιε τώρα αυτό το σκατό.
Το άλλο ήταν διπλάσιο που αμόλυσα. Τι κάνετε, αυτό είναι μωρό ρε φίλε. Τάκι, όχι Τάκι, Αχιλλέα. Yeah. Συνηθούμε λιγάκι λίγο. Θα προσπαθήσω να σε σώσω. Θέλω τη συνεργασία σου. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Αχιλλέας, γεια σου. Έλα Αχιλλέα μου. Έφυγε, 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 έφυγε. Έφυγε, δόξα τω Θεώ. Μπορεί να το χάσα τώρα. Μπορεί να το χάσα τώρα φίλε. Στο τι θέλεις, κάθε βουλή να παίρνουμε ένα μισάρι τσιπουρές. Όχι ρε. Δεν έχουμε τη συχνότητα τσιπιών που είχαμε πριν. Εγώ είχα τόση ώρα, αλλά μιλούσα στο τηλέφωνο, τι να κάνω. Έλεγα άστο, δεν το καρφώνω. Μόλις είδα κάτι πιο σοβαρό. Αληθινάκης. Τι συνέβη τώρα. Οπ. Οπ. Άρε! Ή το πήρε κάτι άλλο ή είναι πάνω. Ναι, μάλλον το πήρε κάτι άλλο. Τι είπες τώρα. Ναι, ο! Το πήρε κάτι άλλο. Το άλλαξε η κυρτότητα που είχε το καλάμι του ρε. Ναι. Πρώτα ήταν τσιπουρδάκι μάλλον. Όχι. Όχι. Μαζί με το. Όχι. Περιφερειακή ώρα, τι γελέω, έμω ρε. Όπου πάνω είναι ρε εσύ. Παγώ. Ο, ο, καλό είναι. Ω φίλε είναι καλό. Χειροτέρεψε. Όχι, εντάξει, καλό είναι, τσιπούρα είναι. Τσιπούρα είναι. Δεν είναι τεράς, αλλά νομίζω είναι κρατήσιμο. Είναι και τα δύο που χάσαμε, δεν είναι. Όχι, θα είναι και τα δύο. Δεν είναι. Μιλάς, υπήρξε και κάτι της προκοπής. Α, κρατήσιμη. Πολύ όριο. Πάρα πολύ όριο. Να, καλά εκεί που το κατάπιε. Όριο, ξεόριο. Φτάνει, δε, φτάνουν πια όρια. Πώς το λέει. Για περιθώρια. Για παράμεσα. Μπορεί ένα-ένα. Ήμφος φοριζέρε, γι' αυτό τα λαβες. Να ξέρεις, σοβαρές πιθανότητες. Δεν πιαστήκαμε μαζί, ε. Ωραία. Ω, ο καμπανίκος. Έφυγε εμένα ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, ήταν καλό, ε. Ναι, ναι, πολύ καλό. Για κάμερα, αυτό δεν το κάνει. Μικρός είναι, ρε. Σε πούμε τη Μητράκη. Γεια σου, Μητράκο. Πάνω είναι. Πάνω, πάνω είναι. Πλάχω περίεργα πόσικα. Oh. Το δες. Ωραία, είναι καλό, ρε. Οπό, κοκάλι είναι, ρε. Οπό! Τι καμπανάς είναι αυτός! Ωραία, καλέσω. Και εγώ πήρα κάτω, αλλά μικρό. Τι καμπανάς είναι αυτό, ρε, ρε. Εσύ πήρες άλλη θρυνάκι σαν... κουφετάκι. Πιάστο τώρα, βγάλω το. Καμπανάκο μου. Πόπο, ωραίο, φίλε ψάρι. Τερατάκια, ε. Ξέρεις, λες και ακούντας. Έλα μαλακιά, θα το πεις. Πες όνομα. Πω πες όνομα. Θα το πούμε. Ναι. Γιώργο. Γιώργος. Αυτό που έλεγε το... Πάνε είναι. Απλά... Ωπαπα. Απαπα. Το δες. Ωρε φίλε! Ρε σου λέω κάνει δουλειά! Κάνει δουλειά φίλε! Έπαθα πλάκα τώρα! Έπαθα πλάκα τώρα και αυτό ήταν καλό ψάρι. Τι ρε φίλε!
Καλός. Ω, καλός. Πρέπει να τσίπουρα. Τσίπουρα. Άντε καλά. Χάνω και τα λόγια μου, φίλε. Τσίπουράκι πρέπει να είναι. Ούδος είναι ούδος, ρε. Ωραία, είναι τέτοιο, ουίσκι. Τσίπουρα είναι σίγουρο. Όχι, τσίπουρα αυτή είναι. Τσίπουρα θα είναι. Έχεις το τέτοιο, ρε. Με πιάνει στα μάξι. Έλα πάνω. Ωραίο. Τσίπουρδέλης. Μην το κατάπιες, μην το κατάπιες, μην το κατάπιες, μην το κατάπιες. Δεν το κατάπιε. Δεν το κατάπιε. Μπράβο, αγάπη μου εσύ. Μπράβο, αγάπη μου. Δεν είσαι για τέτοια δουλειά. Φέρε τη γιαγιά σου, θα συζητήσουμε λιγάκι. Μεταξύ μας. Έλα, αγάπη μου τώρα. Γεια σου. Μέρι. Παιδιά, πιάσαμε έτσι μια κουβέντα τώρα με το Ζήση, έτσι εντελώς αντικειμενικά, σχετικά με την αποδοτικότητα ή όχι, αυτό εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, να, 9,5 ευρώ. 9,5 ευρώ. Και έχει μια ποσότητα για πολλά ψαρέματα, γιατί αν φανταστείτε τώρα εμείς κάναμε 3-3,5 ώρες ψάρεμα περίπου και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τίποτα. Είναι 2 κουταλιές του γλυκού έχω βάλει όλες και όλες. Ναι, να πούμε ότι δεν είναι γεμάτο μέχρι. Δεν είναι γεμάτο μέχρι πάνω. Δεν είναι, όχι. Οπότε βγάζει πάρα πολλά ψάρεματα. Οικονομικό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα σχολιάζουμε το εξής. Μία μεγάλη τσιπούρα έχασα εγώ. Αμέσως μετά πυροζήσεις, άρα τα ψάρια βουσκούσανε. Άρα, οκ, πήρα όμως το πρώτο χτύπημα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Χτύπησε πρώτα σε μένα. Και πέρα από την τσιπούρα, ο Ζήσης έχει πάρει μόνο ένα μικρό λιθινάκι και ένα καμπανά. Κάτι σπαρούλια. Σπαρούλια πήρα κι εγώ, αλλά τα υπόλοιπα βαρέσαν στον μπάκου. Και ό,τι άλλο πήρε ήταν στα πλανάκια, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή. Γιατί και εμείς τώρα προσπαθούμε πέρα από το κομμάτι να σας δείξουμε και κάτι καινούριο, ας πούμε, στα βίντεο κλπ. Εμένα, ας πούμε, μου είπε ο φίλος μου ο Θανάσης από το About Fishing, μου λέει, ρε φίλε, πάρτο, είδα τρελή διαφορά. Έκανε ένα ψάρεμα, το έχει ανεβάσει. Πάμε πάντα στο προφίλ, θα το δείτε. Μου λέει, δοκίμασέ το, έχει κάνει τρελή διαφορά. Και λίγο, ξέρετε, δυσπιστώ, ας πούμε. Λέω τώρα, εντάξει, έβαλε πάνω ένα ενισχυτικό στο δόλωμα και έκανε τόσο μεγάλη διαφορά. Γίνεται, ας πούμε, δεν λιώνει όπως πέφτει, δεν ξέρω εγώ. Αλλά αντικειμενικά, τα έχω αφήσει μαρινάρονται. Άρα ρουφάει από την ουσία που είναι να ρουφήξει. Το αλατάκι του κάνει πιο σκληρό για να μην φεύγει εύκολα από το αγκίστρι. Και όσο χρησιμοποιούμε τον κανόνα το ότι φτιάχνουμε λίγο για να μην σκοτώνονται, να μην τα χαλάμε, γιατί το αλάτι τα σκοτώνει, παραμένουν πάρα πάρα πολύ φρέσκα και έχουν και το ενισχυτικό. Και έχουμε τώρα... Ο καιρός δεν ήταν καθόλου σύμμαχος. Και ειδικά και για το δικό μου καλάμι που είναι μαλακό, δεν μπορούσα να καρφώσω εύκολα ψάρια για να πω ότι με βοήθησε να ξέρω εγώ. Και είχε πολύ δυνατά ρεύματα. Και θωτά νερά και άμα δείτε σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα. Πάση περιπτώσει, έχουμε τώρα ένα 20 λεπτό και σχολιάζουμε, ας πούμε, συγκρίνουμε εξοπλισμούς, ίδιο παράμαλο έχουμε, βασικά ίδιο σε διάμετρο. Ο Ζήσης μάλλον έχει Σίγκαρ που είναι, θεωρείται καλύτερο, είναι όντως καθαρή φλωροκάρμπον και πιο ανθεκτικό, και εγώ έχω YGK, στο 0.18 παίζουμε. Η διαφορά μας πρακτικά ήταν αυτή, το μπάκου, και έχουμε ένα 20 λεπτό και τα αναλύουμε. Γι' αυτό το είπα τώρα, λέω, να ανοίξουμε μια την κάμερα να το σχολιάσουμε λιγάκι. Γιατί, εμείς λέμε τις σκέψεις μας. Στα βίντεο δεν μεταφέρονται ποτέ. Προφανώς ένα ψάρεμα, όσοι κάνετε ψαρεματάκια με φίλους, περνάς όλη την ώρα συζητώντας πράγματα. Από προσωπικά μέχρι το γιατί ρε φίλε έχασε αυτό το λαβράκι, τι έγινε, και αναλύεις τα πάντα από το υλικό του αγκιστριού μέχρι, ξέρω εγώ, μέχρι τον αέρα που φυσούσε στραβά εκείνη την ώρα. Λοιπόν, απλά επειδή το βιντεάκι αυτό το έχουμε κάνει στυλ αφιέρωμα, παύλα σύγκριση στον μπάκου. Θεώρησα σωστό να το σχολιάσουμε, γιατί τώρα εσείς εντάξει βλέπετε ένα βιντεάκι, δεν ξέρετε τι γίνεται από πίσω, ας πούμε. Δεν παίζει κανένα μαγείρεμα, το βίντεο θα ανέβει όπως έγινε, δεν κρύβουμε κάτι, αυτά είναι τα ψαράκια μας. Να, τα έχετε δει όλα στην κάμερα. Το θέμα είναι, αξίζει να το πάρουμε αυτό? Η άποψή μου είναι... Η άποψή μου είναι πως ναι. Μετά τη μικρή μας διακοπή, έκανε ένα τράβημα, αλλά δεν είχα καλά τα φρένα. Τα είχα λίγο χαλαρά. Αυτό, πάνω είναι ακόμα. Νεκρό, το βλέπω. Το πήρα. Άρε φίλε, αυτό το διάλυσα. Δεν ξαναχτυπώει, γι' αυτό το ανεβάζω. Λοιπόν, βλέπετε, ας πούμε έχει παιχνίδι. Και προφανώς τα παιχνίδια και τα τσιμπήματα δεν τα βάζω στα βίντεο, ποτέ. Άμα θα δείτε κάτι, θα είναι επειδή βγήκε ψάρι.
Οπότε σας δίνω και μια γενικότερη εικόνα. Για μένα, παιδιά, είναι κάτω από... Είναι κάτω από 10 ευρώ. Δεν είναι κάτι ακριβό. Φαίνεται όντως να αποδίδει και θα το δούμε και σε άλλα βιντεάκια. Είναι κάτι που είναι σχετικά προσιτό και είναι και αποδοτικό. Αυτό φαίνεται να είναι αποδοτικό, έτσι. Η πρώτη μας δοκιμή. Τώρα να είμαι τόσο κολόφραδος, ας πούμε, και να έκανα τόσο μεγάλη διαφορά. Επίτηδες δεν το δίνω μπάκου-μπάκου, γιατί ακόμα κάνουμε το πείραμα, ας πούμε. Δεν είχαμε πολλή ώρα. Δηλαδή παίζουν πολλά ρόλο. Παίζει η ώρα, παίζουν πολλά πράγματα. Συνεχίζουμε έτσι και σε μελλοντικό ψάρεμα θα το ξανατεστάρουμε. Οπότε θα τα δείτε τα αποτελέσματα και η διεισόμαση. Αυτά, δεν σας κρατάω άλλο στο βιντεάκι, γιατί βλέπω έχουμε πάει σχεδόν στα 5 λεπτά μονολόγου. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Έτσι απλά και όμορφα. Νύχτωσε, έρχεται και η Μπουρίνη. Μόλις πήρα χτύπημα στον αφρό. Λοιπόν, το αφήνω σε εσάς. Γράψτε μου στα σχόλια τι πιστεύετε. Έκανε δουλειά, δεν έκανε δουλειά, ήταν τυχαίο, δεν ήτανε. Σας αφήνω και link από το κατάστημα About Fishing. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε και τα παιδιά εκεί πέρα. Αυτά από μας. Καλά πήγε για ένα τριωράκι. 3,5 ώρες πώς ήτανε. Είχαμε αέρα, είχαμε κύμα. Αν ήταν ήρεμη θάλασσα θα ήταν αλλιώς η δουλειά μας. Τώρα εδώ έγινε άλλη ιστορία. Δεν πειράζει. Καλά περάσαμε, πέρασε η ώρα μας. Έτσι αλλιώς είναι οι λεγόμενες ξεπέτες. Μετά από δουλειά, με φουλ κούραση, με φουλ ανόρεκτη, ξέρω εγώ. Πάμε μωρέ, ναι, τι να μην πάμε, αλλά δεν το νιώθουμε και πολύ. Αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και όπως λέμε πάντα, καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.